μόνιμο πια συνεργάτη του συλλόγου μας. Είναι κάτοχος 7 ΔΑΝ, προπονητής εθνικής ομάδας από το 1999, προπονητής εθνικής ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας με μεγάλες διακρίσεις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές, προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Άτλαντα Περιστερίου με διακεκριμένους αθλητές, προπονητής της Ολυμπιακής Ομάδας και τιμήθηκε φέτος από την Ομοσπονδία Taekwondo ως ο καλύτερος προπονητής. Διαδικασία των εξετάσεων για τους καινούργιους μαθητές, τους ευχηστώ να μην έχουν άγχος καθόλου. Η διαδικασία και το πώς εξετάζονται και τι μαθαίνουν το ξέρει η προπονήτριά τους. Εγώ απλώς θα έχω την εποπτεία, θα κοιτάζω, θα συμβουλεύω και δεν θα έχετε καθόλου άγχος σαν να είσαστε στην προπόνηση. Τώρα, ως εκπρόσωπος και της Ομοσπονδίας, η διοίκηση είπε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, να δώσω συγχαρητήρια στον Ομοσπονδιακό σε όλους τους αθλητές του Συλλόγου της Αγγελίνης, του Παλαιόνιου, συγχαρητήρια στους παράγοντες, στον πρόεδρο, σε όλο το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και προσωπικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην προπονήτριά σας, στην Κουκίνη. Την είχα στο κλιμάκι των εθνικών ομάδων όταν ήταν μικρότερη σε ηλικία και λόγω του ότι είχε ένα τραυματισμό δεν μπόρεσε να κάνει μεγάλες διακρίσεις όπως ήταν 2-3 φορές στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Αλλά με το σύλλο της και την επιμονή της, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, οι ίδιοι αθλητές του συλλόγου έχουν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις. Επίσης, θα ήθελα να πω τη συμμετοχή του Δημήτρη Κουκοκά στην εθνική ομάδα της ΟΤΑΝΕ που έγινε στο Διεθνές Μήτυξη της Θεσσαλονίκης στο Ωραιόπαστρο. Είναι πολύ σημαντικό για έναν επαρχιακό σύλλογο να συμμετέχει ένας αθλητής σε τέτοιο μέγεθος. Αισιοδοξώ ότι στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλοι αθλητές και αθλητές που θα συμμετέχουν σε αυτά τα κλιμάκια και στις εθνικές ομάδες. Και ποιος ξέρει κάποιος από αυτούς που έχει φτάσει να γίνει πιερδιολίτης. Κανένας δεν ξέρει. Από Ρούτσος όταν ξεκίνησε ήταν όπως είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν ήξερε ότι ακόμα δεξιάδες παρακέντες έφτασε να γίνει ο πιερδιολίτης. Αυτά ήθελα να πω. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί η διαδικασία των εξετάσεων είναι λίγο χρονοβόρα. Τώρα, όσον αφορά τις απονομές, επειδή πριν 15 μέρες έγιναν οι απονομές της Ομοσπονδίας για τους καλύτερους αθλητές και αθλήτριες της χώρας, δεν μπορούσατε να παρευρεθείτε. Πήρα εγώ όλα τα μετάλλια και τους πατέρες και τώρα θα αναγνωστούν ένας-ένας και θα έρχεται να του κάνω την απονομή σαν να ήμασταν στην Ομοσπονδία. Έτσι. Πριν από αυτό, με τη σειρά μας να δώσουμε κάτι. Κύριε Νίκο, αν θέλετε να την δώσετε εσείς, είναι ο αντιδήμαρχος, ο κ. Καμουράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία του. Πήγαινε, του συλλόγου μας που τιμήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία, την ΕΤΑΝΕ, μάλλον την Ένωση Νοτιού Ελλάδος και επιλέχθηκε στην εθνική ομάδα που μας εκπροσώπησε, όπως το είπε ο κύριος Παπατέας, στο Διεθνές Μήνυμα της Θεσσαλονίκης και να ξέρετε ότι είναι ο πρώτος αθλητής στο ονομό Κυκλάδων.
Πολύ προσπάθεια, υπομονή και όλα θα γίνουν.